Αγαπητές κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, τα τελευταία χρόνια η κατάσταση ασφάλειας εντός και περιφερειακά της Ευρώπης έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Καμιά χώρα ή οργανισμός δεν είναι σε θέση να την αντιμετωπίσει οργανωμένα, μεμονωμένα. Η μελετημένη πρόταση που μας ανέπτυξε ο κύριος Κακλίκης στην εισήγησή του εντάσσεται σε μια συζήτηση που ήδη έχει ανοίξει στην Ευρώπη. Είναι καιρός η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας να βασιστεί σε μια ισχυρή αρχή περί συλλογικής άμυνας και σε μια αποτελεσματική χρηματοδότηση πάντα σε συντονισμό με τον ΝΑΤΟ και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς. Από τη μεριά μου θα σταθώ σήμερα στο ερώτημα που μας θέτει η εκδήλωση. Πώς δηλαδή πρέπει να απαντάμε στα νεύρα ενός γείτονα με τον οποίο μπορεί να έχουμε σημαντικές διαφορές προς επίλυση, αλλά ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά τους τελευταίους μήνες. Ας δούμε λοιπόν το επαριθμόν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και που δεν άλλο από την προσφυγική κρίση. Στο προσφυγικό, όπως ξέρουμε όλοι, η κατάσταση έχει περάσει στο στάδιο της ανάφλεξης. 45.000 άνθρωποι εγκλωβισμένοι στην υπηρετική χώρα, 16.000 άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα νησιά περιμένοντας να εξεταστούν οι αιτήσεις ασύλου που έχουν υποβάλει. Τρεις είναι οι λόγοι που η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει εκτός ελέγχου. Ο πρώτος είναι η βραδία ανταπόκριση των κρατών μελών στην υποχρέωσή τους να μετεγκαταστήσουν 60.000 πρόσφυγες από την Ελλάδα. Μόνο το 1/10 αυτού του αριθμού έχει μετεγκατασταθεί 8 μήνες μετά τη συμφωνία. Στην αργοπορία δε δεν φέρει αυτή τη φορά καμία ευθύνη η ελληνική πλευρά. Οι ευθύνες των κρατών μελών είναι μεγάλες και εκτός κάθε κοινωνικής και ανθρωπιστικής αλληλεγγύης. Οι πολίτες μας συνέβαλαν με τον καλύτερο τρόπο στην υποδοχή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Όμως ο χρόνος και η υπομονή εξαντλήθηκαν. Πρέπει να φροντίσουμε σήμερα και για την καλύτερη διαβίωση των προσφύγων, αλλά και για την τόνωση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων, ειδικά των νησιών. Και πρέπει να το κάνουμε σήμερα με προτάσεις συνένεσης και δράσεις όλων των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου. Επίσης πρέπει να προβλέψουμε και αντίβαρα αμέσως για την οικονομική αιμορραγία των νησιών. Ο δεύτερος λόγος που η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει είναι η υποχρέωση που έχει αναλάβει η χώρα μας σε 20 Μαρτίου με τη δήλωση Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Όσοι είναι Σύροι πρόσφυγες και εισέρχονται στη χώρα μας πρέπει να επιστραφούν στην Τουρκία, ώστε ίσως αριθμός Σύρων να επανεγκατασταθεί από τα στρατόπεδα Σύρων σε χώρες της Ευρώπης. Όμως όσοι δεν στοιχειοθετούν δικαίωμα ασύλου, δηλαδή είναι οικονομικοί μετανάστες, πρέπει να γυρίσουν στην Τουρκία και από εκεί στις χώρες τους. Η διαδικασία αυτή δυστυχώς υλοποιείται με πάρα πολύ βραδύ ρυθμό και υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συντελούν σε αυτό. Ένας και πολύ σημαντικός είναι ότι μας υποσχέθηκαν 400 αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου και έχουν έρθει μόνο 60. Έτσι, οι επιτροπές που εξετάζουν τις αιτήσεις ασύλου πηγαίνουν με πάρα πολύ βραδύ ρυθμό. Όμως έχει σημασία και το γεγονός ότι μέρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πιστέψει, δεν έχει συμφωνήσει ότι η Τουρκία είναι μια ασφαλής τρίτη χώρα για τους πρόσφυγες. Παρότι την νομοθεσία που έχουμε ψηφίσει γι' αυτό. Και δυστυχώς εδώ δικαιώνεται πάλι η πολιτική του ποταμιού, που λέει: υποστηρίζα κάθε προβλήματος βρίσκεται η αδυναμία της διοίκησης. Η υπηρεσία ασύλου κουβαλάει όλες τις παθογένειες της διοίκησης. Και γι' αυτό δεν φταίει μόνο η παρούσα κυβέρνηση, καθώς η απουσία Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με τον απαραίτητο διοικητικό μηχανισμό μόλις τώρα αρχίζει να διορθώνεται. Αλλά και η συνεργασία με τις δεκάδες ΜΚΟ που λειτουργούν στο πεδίο είναι προβληματική. Χωρίς τον απαραίτητο συντονισμό από το κράτος, αλλά και χωρίς αυτές οι ΜΚΟ να έχουν πάντα τη συνέστηση ότι αλλιώς λειτουργεί σε μια χώρα του τρίτου κόσμου που δεν υπάρχουν κρατικές δομές και αλλιώς σε μια χώρα που έχει κρατικές δομές, έστω και αδύναμες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να αντιμετωπίσει την έκρηξη του 2015, αλλά προχωράει σε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες που θα δυναμώσουν τις ευρωπαϊκές θέσεις. Ήδη από τις 6 Οκτωβρίου η Frontex μετεξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή με πολύ περισσότερα μέσα και 1.500 ανθρώπους που θα είναι έτοιμοι να δράσουν σε περίπτωση που αυξηθούν οι προσφυγικές ροές. Το δεύτερο είναι η αναθεώρηση του μηχανισμού του Δουβλίνου περί διαχείρισης των προσφυγικών ροών. Εδώ η κουβέντα προχωράει. Δυστυχώς, στις προθέσεις της Επιτροπής δεν περιλαμβάνεται ένας πραγματικά κοινός ευρωπαϊκός μηχανισμός ασύλου, ούτε θα αποσυμφορηθούν οι χώρες πρώτης γραμμής, εμείς και οι Ιταλοί, με έναν αυτόματο, άμεσο και δεσμευτικό μηχανισμό μετεγκατάστασης, όπως ζητάει επιτακτικά το Κοινοβούλιο. Ο τρίτος και τελευταίος λόγος που μπορεί η κατάσταση να ξεφύγει εκτός ελέγχου είναι η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η προσπάθεια του Ερντογάν να καρποθεί τον αυξανόμενο λόγω της σύγκρουσης με το κουρδικό στοιχείο εθνικισμό ενισχύθηκε μετά το απρόσμενο πραξικόπημα.
Σαρωτικές διώξεις σε δημόσιους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς, δικαστές, στρατιωτικούς, προσθέθηκαν στις ήδη μεγάλες διώξεις εκατοντάδων δημοσιογράφων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπάθησε να αντιδράσει σε αυτή την κατάσταση, να πιέσει την τουρκική κυβέρνηση και να στείλει ένα μήνυμα στους Ευρωπαίους πολίτες πως αυτή η πορεία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Και γι' αυτό το λόγο εξέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα ένα ψήφισμα με το οποίο ζητάει το πάγωμα της συνταξιακής πορείας της Τουρκίας και απειλεί και για τη διακοπή της Τελωνιακής Ένωσης. Η άποψή μας του ποταμιού είναι πως η συνταξιακή διαδικασία δεν είναι ένα δώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους γείτονές της, την Τουρκία ή τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι ένα εργαλείο πίεσης και διαλόγου, ώστε να επιδράσουμε στην πορεία εξυγχρονισμού τους προς το επίπεδο του ευρωπαϊκού κεκτημένου, ακόμα και αν η κατάληξη αυτής της πορείας φαίνεται πολύ μακρινή. Παγώντας τις διαπραγματεύσεις, παρετούμαστε από το πιο θεσμικό εργαλείο παρέμβασης που έχουμε και ταυτόχρονα αφήνουμε μόνες τους ακριβώς αυτές τις δυνάμεις που αναφέρονται στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας τους. Και δεν είναι σύμπτωση ότι ακριβώς πριν από την απόφαση του Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών είχε προειδοποιήσει να κρατήσουμε ανοιχτά όλα τα κανάλια διαλόγου. Ενώ η άμεση αντίδραση από τις κυβερνήσεις μετά το ψήφισμα, με βαρύνουσα φυσικά την παρέμβαση της Καγκελαρίου, βεβαίωνε ότι η ενταξιακή πορεία δεν θα διακοπεί. Με όλα αυτά καταφέραμε η Ευρώπη να φανεί διχασμένη σε ένα θέμα που όλοι συμφωνούμε, στο ότι δηλαδή πρέπει να πιεστεί η κυβέρνηση Ερντογκάν να σταματήσει την αντιδημοκρατική της πορεία. Πιστεύουμε επιπλέον πως η αντίδραση αυτή του Κοινοβουλίου είναι όχι μόνο αναποτελεσματική, αλλά εγκυμονή και κινδύνους. Και αυτό πρέπει να το δούμε για τη δική μας πολιτική. Το δηλώσαμε και στην Ολομέλεια με ένα πολύ ισορροπημένο κείμενο γραμμένο με την καθοριστική συμμετοχή του Γιώργου Γραμματικάκη, τον οποίον και χαιρετώ. Αντίδραση αναποτελεσματική λοιπόν, γιατί όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ερντογκάν τη χρησιμοποιεί για να πυροδοτήσει ακόμα περισσότερο τον εθνικισμό των πολιτών του. Ελεγχόμενα προς στιγμήν, αλλά κρατάει πια το χαρτί της προσβολής του τουρκικού έθνους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να το χρησιμοποιήσει όποτε θέλει, πιθανώς πριν από το δημοψήφισμα της Άνοιξης. Αντίδραση που εγκυμονεί δε κινδύνους, γιατί δίνει στον Τούρκο πρόεδρο το κίνητρο να παίξει με τις αντοχές της Ευρώπης, ανοίγοντας σιωπηρά και σε μικρό βαθμό τη στρόφιγγα των προσφύγων. Έστω και διπλασιασμός των σημερινών ελάχιστων ροών θα τεινάξει το σύστημα στον αέρα και θα οδηγηθούμε να καταγγείλουμε εμείς τη συμφωνία, καθώς δεν επιτρέπεται να στείλουμε τους πρόσφυγες από τα νησιά στην υπηρετική χώρα. Ενδεχόμενη κατάρρευση της συμφωνίας θα οδηγήσει στο μοναδικό υπαρκτό σχέδιο Β της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πρόσφυγες, στο μόνιμο εγκλωβισμό τους στη χώρα μας που θα μείνει στο έλεος της τουρκικής ακτοφυλακής. Εφιαλτικό σενάριο που δεν πρέπει να αφήσουμε υλοποιηθεί. Δεν είναι αυτή η στιγμή να κλείσουμε την ευρωπαϊκή πόρτα της Τουρκίας. Αναρωτιέμαι όμως μερικές φορές πώς ακριβώς τοποθετείται πολιτικά, στρατηγικά η αριστερά στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, Ευρώπης-Τουρκίας. Ειλικρινά το αναρωτιέμαι κάθε φορά που βλέπω τους Έλληνες συναδέλφους μου της ενωτικής αριστεράς να τοποθετούνται ή και να ψηφίζουν κατά της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ως πότε το βάρος υπεράσπισης των εθνικών θεμάτων θα τους σηκώνουν άλλοι? Κλείνοντας το κομμάτι για την Τουρκία, θέλω να κάνω μία αναφορά στο Κυπριακό. Στηριγμένη στην ανάγνωση του non-paper Κοντζιά, βλέπουμε πως το προαπαιτούμενο από ελληνικής πλευράς για να συμμετάσχει στην πολυμερή διάσκεψη ήταν, όσο παράλογο και αν ακούγεται, να υπήρχε εκ των προτέρων μία συμφωνία πάνω στις δικές μας θέσεις σχετικά με τις εγγυήσεις και την ασφάλεια. Φοβάμαι πως ο εθνολαϊκισμός έδωσε ένα ισχυρό πλήγμα στις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας και κινητοποίησε τα αμυντικά αντανακλαστικά όλων των πλευρών. Εμείς που μεγαλώσαμε με δύο δόγματα, το ένα πως η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάς συμπαρίσταται, και το άλλο πως αναζητούμε λύση ομοσπονδίας διζωνικής, δικοινοτικής. Νιώθουμε μετέωροι. Καθώς ενώ οι άμεσοι συντελεστές μιλούν για προσεγγίσεις, ο εθνολαϊκισμός και στις δύο χώρες προσπαθεί να βάλει τη δική του σφραγίδα εναντίον των δογμάτων αυτών. Και θα τελειώσω με τις τρεις προτάσεις που καταθέτουμε και είναι προτάσεις άμεσης δράσης. Η πρώτη. Από αύριο κιόλας να προετοιμάσουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, ειδικά για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, με το σύνθημα «Μεταξύ Πάσχα και Ραμαζανού, όλα τα παιδιά στο σπίτι». Την μεγάλη έκκληση των Βρυξελών, γιατί θέλουμε να κορυφωθεί σε εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσία όλων των υπευθύνων παραγόντων, του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, των πολιτικών αρχηγών, των αρχηγών των εκεί πολιτικών ομάδων, των 18 ευρωβουλευτών μας, των Επιτρόπων Αβραμόπουλου και Στυλιανίδη, του αρμόδιου του Προέδρου Τίμερμανς, δημάρχων και περιφερειαρχών.
Μοναδικό θέμα η έκκληση για άμεση μετεκατάσταση των 1.500 ασυνόδευτων ανηλίκων στα κράτη-μέλη. Είναι ντροπή που η Ευρώπη δεν υλοποιεί τις υποσχέσεις για 60.000 πρόσφυγες. Είναι 10 φορές μεγαλύτερη ντροπή ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 1.500 ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία είναι είτε σε δομές οι οποίες δεν ταιριάζουν σε μικρά παιδιά, είτε στο δρόμο. Αυτό είναι ευθύνη της Ευρώπης και είναι δικιά μας ευθύνη να πάρουμε αυτή την πρωτοβουλία. Δεύτερο, να στηρίξουμε τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας με κάθε τρόπο. Να επισκεφθούν οι πολιτικοί μας στην Τουρκία και να προβάλλουν το ότι η Ελλάδα θέλει τη συνέχιση συνταξιακής διαδικασίας. Να χρησιμοποιηθούν διπλωματικοί δρόμοι και να υπάρξει παρουσία στα τουρκικά μίντια. Ο Πρωθυπουργός να θέσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου που θα συζητήσει το θέμα, κάνοντας δηλώσεις από σήμερα. Να καταγραφεί η μελλοντική πορεία ως αποτέλεσμα της δικής μας παρέμβασης. Θα ήθελα πάρα πολύ να διαφωνήσω με τον φίλο πρόεδρο της Βουλής. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ. Δεν υπάρχει πλάν B. Και γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε για το πλάν A. Και δεν υπάρχει πλάν B. Και αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί και έχει αποφασίσει. Ούτε καν τη μετεγκατάσταση δεν κάνει. Αλλά υπάρχουν δύο όροι που δεν τους έχουμε αναφέρει ακόμα και είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Η συμφωνία μπορεί να πέσει και μόνη της. Έχουμε υποσχεθεί στην Τουρκία ότι το Δεκέμβριο θα δώσουμε τη βίζα. Έχει κάνει 68 από τα 72 βήματα. Μέχρι τώρα 96,5% των αιτήσεων βίζας από την Τουρκία ικανοποιούνται. Αλλά έχει αναχθεί η βίζα σε ένα θέμα ιδεολογικό πια. Και ενώ είχε βρεθεί συμφωνία με την παρέμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, που και η Τουρκία την είχε δεχτεί, να παρακάμψουμε δηλαδή την κριτική του τρομοκρατικού νόμου, παίρνοντας υπόψη την πρόταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το πώς θα λυθεί το ζήτημα, τώρα έχουμε κάνει πίσω και κινδυνεύουμε να πέσουμε στον γκρεμό. Και το δεύτερο είναι, δυστυχώς η συμφωνία του Μαρτίου περιλαμβάνει και το άνοιγμα κεφαλαίων. Καταλαβαίνετε πως αν μιλάμε για κλείσιμο της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, δεν μιλάμε για κεφάλαια, παρενθετικά, κεφάλαια που έπρεπε να είχαμε ανοίξει το 23-24 για το κράτος δικαίου και την ελευθερία, τα βασικά δικαιώματα. Δεν χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που έχουμε, θεωρώντας πως έτσι εκβιάζουμε την Τουρκία. Στην ουσία, χαρίζουμε αυτό το δώρο του εργαλείου σε αυτούς που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στην Τουρκία. Αλλά η συμφωνία περιέχει και άνοιγμα κεφαλαίων. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε στο παρένα και πρέπει πραγματικά, επειδή δεν υπάρχει πλάν B, να στηρίξουμε το πλάν A. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε τις προτάσεις. Η πρόταση για τα 1.500 παιδιά είναι για να κινητοποιήσουμε την Ευρώπη για την μετεγκατάσταση. Ο Τσίπρας στις Βρυξέλλες, όλοι οι αρχηγοί στις Βρυξέλλες, όλοι οι επίτροποι σχετικοί να φωνάζουν, όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, τους είδατε πόσο εύκολα έρχονται σε μία εκδήλωση. Όλοι πρέπει να στείλουν το μήνυμα, αρχίζοντας από τα 1.500 παιδιά, που είναι πραγματικά ντροπή. Και το δεύτερο, αυτό που είχαμε πει, για τις δομές, για την απορρόφηση των κονδυλίων. Ο Μουζάλας το χρειάζεται. Η Επιτροπή το ψάχνει. Ο Αβραμόπουλος το θέλει. Τεχνοκράτες υπάρχουν ανάμεσά μας και στα κόμματά μας. Δεν καταλαβαίνω τι μας κάνει να περνάνε οι μήνες και η Ελλάδα να μην μπορεί να απορροφήσει τα κονδύλια. Ας πάρουμε τις τρεις προτάσεις του ποταμιού και ας τις σπρώξει ο Σταύρος Θοδωράκης μέχρι εκεί που πάνε. Την άνοιξη να έχουμε τη συνάντηση των Βρυξελών και από αύριο να δουλέψουμε για τα κονδύλια. Πλαν B δεν υπάρχει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα. Είναι μια απόδειξη ότι μπορούμε και στα δύσκολα θέματα να συνδιαλεγόμαστε, να καταθέτουμε προτάσεις, να τοποθετούμαστε πάνω σε αυτές και να έχουμε ένα διάλογο σε βάθος. Σας ευχαριστώ πολύ.